Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 313η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Χρόνια πολλά στους εορταζομένους και στις εορταζόμενες, του Αγίου Σπυρίδωνος σήμερα, και οφείλω να μου επιτραπεί αυτό, τον πατέρα μου, ο πατέρας μου ονομάζεται Σπυρίδων. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αγαπημένο μου πατέρα. Και εύχομαι να είναι υγιής όπως και όλοι οι άλλοι συνομήλικοί του και ουχή μόνο. Φίλοι και φίλες, είναι σαφές ότι τις τελευταίες ημέρες, πέραν του επικοινωνιακού παιχνιδίου, το παίγνιο το επικοινωνιακό, πολύ σημαντικό, έτσι, πέραν της δημοσίου διπλωματίας, πέραν των όσων γράφονται, εμείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βγάλουμε από το μυαλό μας τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε με βάση την ιστορική διαδρομή της απειλής, της αναθεωρητικής νεοοθωμανικής απειλής, η οποία διασυνδέεται με εκείνην προ της ελεύσεως του Ερντογάν ή στην εξουσία, και τι αυτό και πώς αυτή αντιπροσωπεύεται. Εννοείται ότι είμαστε καλόπιστοι, αλλά με ένα κράτος το οποίο είναι κατά συρροήν δολοφόνος, με ένα κράτος το οποίο είναι τέτοια η δομή του, η οποία δεν είναι απλώς αναθεωρητική, είναι γενοκτονική, δεν μπορείς να χαμογελάς περιμένοντας, καλώς περιμένουμε, μια καλύτερη μέρα. Και το λέγω αυτό με αφορμή, με κάτι πολύ κοινότυπο που ακούγεται αυτές τις ημέρες. Αλλαγή σελίδος. Αλλάζει σελίδα η Τουρκία. Άλλαξε σελίδα ο Ερντογάν. Μηδιό και υπομηδιό. Βρήκα ένα εξαιρετικό, έτσι, σκοπτικό σχόλιο στο Twitter από το My Name is Nobody, το όνομά μου είναι κανείς, ουδένες. Είναι η περίφημη φράση του Οδυσσέως προς τον Κύκλοπα, Πώς σε λένε, και είπε κανένας. Και όταν αργότερα τον ετύφλωσε ο Οδυσσεύς τον Πολύφημο, του απήντησε, φώναζε ο Κύκλοπς, ότι όταν τον ρωτούσαν ποιος ετύφλωσε, και είπε ο κανείς. Αυτός λοιπόν ο κανένας. Πολύ ωραίο, σκοπτικό όνομα. Ουσιαστικά για το avatar του συγκεκριμένου. Δεν τον γνωρίζω. Έγραψε λοιπόν το εξής, το οποίο το μεταφέρω εγώ, ότι από την Μαδρίτη, και το εμπλουτίζω, δεν είναι ακριβώς έτσι, αυτή είναι δική του όμως είναι η ιδέα, έως την Αθήνα διαβάζουμε το ίδιο πολυσέλιδο μονότονο βιβλίο. Από το 1997 δηλαδή, έως το 2023. Από το κείμενο της Μαδρίτης μέχρι τη διακήρυξη των Αθηνών. Κάθε σελίδα όμως του οποίου γράφει, όταν τη γυρίζει στη σελίδα, φανταστείτε ένα μεγάλο πολυσέλιδο βιβλίο. Και αρχίζεις και διαβάζεις τις σελίδες. Και λες, γυρίσαμε σελίδα στα ελληνοτουρκικά. Για να δούμε τι λέει η προηγούμενη, τι λέει η επόμενη. Η επόμενη, διεκδικούμε, απαιτούμε. Παρακάτω. Διεκδικούμε, απειλούμε. Αυτή είναι η ίδια ακριβώς μονότονη σελίδα. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γράφει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μόνο που τα τελευταία χρόνια οι τελευταίες σελίδες έχουν επιβαρυνθεί από πρωτοφανείς διεκδικήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι πίσω μου βλέπετε ως υπόβαθρο το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Σε αυτό το χάρτη έχει φωτογραφηθεί ο Ταγίπ Ερντογάν. Με αυτόν το χάρτη έχει φωτογραφηθεί ο συνεταίρος του. Στην τουρκική κυβέρνηση, ο Νταβλέτ Μπαχτσελί. Όλοι αυτοί είναι φύση και θέση και στάση αναθεωρητές. Με αυτούς λοιπόν δεν μπορείς να συνομιλήσεις, διότι πρώτης ελεύσεως του Ερντογάν, το status quo, το γνωρίζουμε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, η Τουρκία το έχει ήδη αμφισβητήσει. Και όταν φτάνουμε στο σημείο και λέει, εδώ και είναι η συμφωνία, το κείμενο μάλλον, της συμφωνίας που λέει ότι Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε δήλωση, κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει, το γράμμα και το πνεύμα αυτής της συμφωνίας και να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή τους. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί, μεθαύριο, τον επόμενο μήνα, βρεθεί ο Ερντογάν ή ο Μπαχτσελή, γιατί και αυτός αποτελεί μέρος, και αυτός βρίσκεται πίσω από την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, και αρχίσει τα αφληναφήματα περί γαλάζιος πατρίδος, η εδαφοποιημένη θάλασσα δηλαδή, περί του τουρκολιβικού μνημονίου, τα οποία όλα αυτά υπάρχουν πρώτης ελεύσεως του Ερντογάν. Εμείς πώς θα τα εκλάβουμε, ως κανονικότητα, ως μέρος μιας κανονικότητος? Αντιλαμβάνουμε την πραγματικότητα, η οποία υπαγορεύει να έχουμε στην παρούσα φάση καλές σχέσεις με τους γείτονες. Γείτονες είμαστε με τους Τούρκους. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, έχει ο καιρός και η ιστορία γυρίσματα, όπως γνωρίζετε, τα οποία μας υπερβαίνουν κατά πολύ. Και τι θα γίνει τότε, αν έχουμε μία ενέργεια? Ακούστηκαν πολλά. Πράγματα τα οποία σχετίζονται με αυτό το οποίο κατ' επανάληψη σας έχω τονίσει και υπογραμμίσει από του βήματος αυτής της εκπομπής. Η Τουρκία ζητάει χρόνο. Και εφόσον τον λάβει από μας, θα τον αξιοποιήσει, ούτως ώστε να ισχυροποιηθεί, για να έρθει μετά ισχυρότερα και να διεκδικήσει τον χώρο, τον δικό μας χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει απόφθεγμα στα Υπουργεία Εξωτερικών, Αμήνης και όπου υπάρχει ελληνική σημαία. Δεν τους δίνουμε χρόνο για να μην αποκτήσουν χώρο. Πάμε λοιπόν να δούμε, επειδή είμαστε καλόπιστοι εμείς οι Έλληνες και είμαστε και άνθρωποι που αγαπάμε και την ειρήνη, δεν ξεχνούμε όμως ποιος είναι ο μεγαλύτερος σφαγεύς του ελληνισμού. Δεν το ξεχνούμε αυτό. Και του χρόνου θα έχουμε τα 50 χρόνια από την Κύπρο. Για να δούμε τότε, αν και τότε το καλοκαίρι, μέχρι τότε θα γίνουν πολλές ανατροπές. Και εκτιμώ ότι κάποιες από αυτές θα είναι πολύ δυσάρεστες. Άρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γράφει λοιπόν μέσα, τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν όποια διαφορά προκύψει μεταξύ τους, μπλα 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 μπλα, ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση η Ελλάς να καταφύγει σε έναν διάλογο με την Τουρκία χωρίς τους δύο πυλώνες που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και οτιδήποτε σχετίζεται με τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πίσω από αυτό τον πυλώνα υποκρύπτονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Γαλλία και η Βρετανία οπωσδήποτε, έτσι. Όχι. Αυτός θα είναι ο ευσεβής πόθος της Τουρκίας. Οι Τούρκοι όμως, ξέρετε κάτι, όταν συνομιλείς με τους Τούρκους, δεν μπορείς να είσαι ευγενής. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να δείχνεις με ευγενικό τρόπο, όπως εσύ νομίζεις, ότι αυτό που καταλαβαίνει ο Τούρκος είναι στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού, μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας, ενός ευρωπαϊκού υποβάθρου, και με αυτόν τον τρόπο κάνεις και μια υπόκληση και να θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά εντάσσονται σε μια εξευγενισμένη ατμόσφαιρα. Με τους Τούρκους. Το 1745, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής στο Φοντενουά, είναι μια περιοχή κοντά στο Βέλγιο, υπήρξε ένα επεισόδιο το οποίο έχει καταγραφεί στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Από τη μια ήταν οι Γάλλοι φρουροί, οι Γκάουτ Φρανσέζ, αν το λέω σωστά, και από την άλλη οι Βρετανοί, επίσης γραναδιέροι. British Grenadier, εξαιρετικό το εμβατήριο άμα το ακούσετε. Μπείτε στο YouTube να το δείτε. Μιλάει για αρχαίους Έλληνες στην αρχή. Αλέξανδρο, Λίσανδρο κλπ. Ηρακλή κλπ. Αυτό ήταν το έβλημα, το εμβατήριο συγγνώμη των Βρετανών Grenadier, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, έτσι. Για να καταλαβαίνουμε και ορισμένα πράγματα. Τότε λοιπόν, ο διοικητής, ο Charles Hay από την πλευρά των Βρετανών και απέναντι ο Ντοτεός, να το λέω καλά, των Γάλλων, βρέθηκαν σε μια πολύ περίεργη διελκυστίνδα. Παρατάξαν λοιπόν τα στρατεύματα, οι δύο ειδικές επίλεκτες φρουρές, μονάδες, και ξέρετε, εκείνη την εποχή περίμενε η μία να ανοίξει πυρ, να απαντήσει η άλλη ομαδικά, πήρε και ούτω καθεξής. Και όποιος είχε τον ικανότερο βαθμό εκπαιδεύσεως και γέμιζε τα εμπροστογεμί, τότε τα μουσκέτα, μπορούσε να ρίξει περισσότερες φορές το λεπτό, έκρινε και το αποτέλεσμα. Τότε λοιπόν συνέβη το εξής. Ξεκίνησε ο Βρετανός λέγοντας, γιατί υπήρχε ο υποτισμός μεταξύ των Ευρωπαίων. Σας παρακαλώ, λέει, βάλετε πρώτοι, ρίξτε πρώτοι στους Γάλλους. Όχι, του λένε οι Γάλλοι. Μετά από εσάς. Τέτοιες ευγένειες δεν υπάρχουν μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Εμείς είμαστε οι διάδοχοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η διάδοχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γενίτσαροι, εκτουρκισμένοι. Αυτή όμως είναι. Αυτό αντιμετωπίζεται, η ευγένεια δηλαδή, ως, αν όχι ως δειλία, αλλά ως υποταγή. Ως μια, θα την έλεγα, θεόπνευστος υποταγή. Και σε κάθε περίπτωση οφείλουμε όλοι να ενθυμούμαστε τον αείμνηστο Νεοκλεισαρή, ο οποίος είχε ομιλήσει περί της καθέτου σχέσεως μεταξύ χριστιανού και μουσουλμάνου, Τούρκου και Έλληνος. Αυτό που εμείς θεωρούμε ως ευθεία συζήτηση με την ευγένεια της Δύσεως, τη δυτική που μας διακρίνει, ο Τούρκος, ο Οθωμανός, ο μουσουλμάνος το βλέπει καθέτος. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος φοβείται τον Θεό. Η Τουρκία αγαπάει την Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να φοβάται την Τουρκία. Αυτές είναι ανοησίες. Και είναι ανοησίες γιατί στερούνται ιστορικού υποβάθρου. Δεν μπορούμε με τους Τούρκους να έχουμε ευγένειες. Δεν έχουν κλείσει καλά-καλά τα 50 χρόνια από τα εγκλήματα που συνέβησαν στην Κύπρο, τα 100 χρόνια από την καταστροφή στη Μικρά Ασία και άλλα 70 χρόνια περίπου από τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι αδιανόητο. Εμείς πρέπει να έχουμε μια πολύ σταθερή θέση. Αντιλαμβάνομαι την επικοινωνιακή ανάγκη να δείξουμε ότι όλα πηγαίνουν καλώς και αλλάζουμε. Αντιλαμβάνομαι επίσης και την αναγκαιότητα να αποδείξουμε ότι πράγματι αυτός που έλεγε θα έρθουμε νύχτα, ήρθε η μέρα, ωραίο αυτό, και όχι μόνον αυτό, αλλά και χειροκρότησε στο τέλος της συζητήσεως με τον Πρωθυπουργό, όταν έλαβε την απάντηση περί μουσουλμανικής μειονότητος. Φίλοι και φίλες, η Τουρκία μετράει τα πάντα. Και εμείς οφείλουμε να μετρούμε τα πάντα σε εκείνη και να είμαστε όχι ανοιχτοί, διότι αν σήμερα, όπως είπαν και ορισμένοι, αλλά δεν πετούν πλέον, λέει, τα τουρκικά αεροσκάφη. Πράγματι, τα τουρκικά αεροσκάφη δεν πετούν γιατί θέλουν να δείξουν καλή θέληση. Μήπως έχει αρχίσει και τους επηρεάζει πάρα πολύ σοβαρά το εμπάργκο, κάτι που έχω αναφέρει από πέρσι στις εκπομπές μου. Μήπως ό,τι τουρκικά μαχητικά έχουν υψηλές διαθεσιμότητες βρίσκονται στην νοτιοανατολική Τουρκία και επιχειρούν κατά των κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και είναι σε σταμπάι στην περιοχή της Συρίας, για επέμβαση πιθανή στη Συρία, όπως είχαν και επιχειρήσεις προηγούμενες εβδομάδες. Μήπως τελικά αυτή η ψευδεπίγραφος εικόνα ότι ξέρεις εγώ από καλή μου θέληση δεν προχωρώ σε κάποια κίνηση και ενέργεια υποκρύπτει ακριβώς μια στρατηγική αδυναμία. Γιατί οφείλεται περί στρατηγικής αδυναμίας. Και όταν εμείς αυτή τη στιγμή δείχνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ποιος ο λόγος να το κάνουμε? Πρέπει όμως να δούμε, να πάμε, χρησιμοποιώ πάλι τον Λίντερχαρτ, στην άλλη πλευρά του λόφου. Πάμε στην επομένη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα, για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με το ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας, της αναθεωρητικής Τουρκίας. Πάμε στην επομένη εικόνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Κάτι που δεν πρέπει να περνιέται απαρατήρητο. Αυτές εδώ είναι οι χώρες της ζώνης Σέγγεν. Μάλιστα. Αυτό που συνέβη με την αγαστή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Τουρκίας και εμείς οι οποίοι σαφώς είμαστε συμβαλόμενοι, δηλαδή να εξαιρεθούν 10 νησιά, μεγάλα νησιά, από τη συνθήκη του Σέγγεν, προκειμένου οι Τούρκοι να μπορούν να έρχονται και άνευ βίζας για ένα χρόνο, να το πω διορθώσω, με δυνατότητα παραμονής για ένα χρόνο, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία το ζήτησε όχι από εμάς, αλλά από το Βερολίνο. Η Βρετανία, τονίζω, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι είναι αυτό? Πάμε λοιπόν στην άλλη πλευρά του λόφου. Τι σχέδιο έχει η Τουρκία? Εκτιμώ, προσωπική εκτίμηση είναι, δικές μου εικασίες είναι. Εγώ θα φανεί αν λέω ορθώς ομιλώ ή έχω διαπράξει λάθος. Είναι θέμα χρόνου να τα δούμε αυτά. Η Οθωμανική Τουρκία θέλει να διεισδύσει στην Ελλάδα και μέσω αυτής στην Ελλάδα και μέσω αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή? Είναι πολιτικό πρόβλημα και σχετίζεται με τις ερχόμενες εκλογές του χρόνου, όπου θα πρέπει να κερδίσει τις δημοτικές, τις αυτοδιοικητικές δηλαδή εκλογές, τους τρεις βασικούς δήμους, Κωνσταντινούπολεως, Σμύρνης και Αγκύρας. Τρεις δήμοι με ελληνικά ονόματα. Ισταμπούλ λένε από το Ιστιμπόλη, Ισμύρα από τη Σμύρνη, Άνκαρα από την Άγκυρα. Και μετά μας λένε φλιναφήματα περί παντουρκισμού και άλλες τέτοιες αηδίες. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια λοιπόν θα μπορούσε να είναι η πολιτική διεισδύσεώς τους? Πρώτα απ' όλα, το σχέδιο αυτό διεισδύσεώς τους σχετίζεται με μια εκδηλωμένη πρόθεση, σας το είχα αναφέρει τον Σεπτέμβριο, πριν συμβούν τα της Γάζης τα επεισόδια, και σχετίζεται με την αντίδραση από την νεοοθωμανική βάση του ΑΚ Παρτί για την ύπαρξη εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων στις μεγάλες πόλεις, σε αυτές τις τρεις μεγάλες πόλεις, ιδιαιτέρως στη Βασιλεύουσα και στη Σμύρνη. Ο Ερντογάν μάλιστα είχε ξεκινήσει, έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή από αυτού, πριν από 1,5 μήνα αν δεν απατώμε, ίσως και 2, όπου ζητούσε και απαιτούσε να ξεκινήσει η μεταφορά των Σύρων είτε στην κατεχόμενη από τους Τούρκους Βόρειο Συρία, Βόρειο και Βορειοδυτική Συρία, ή να φύγουν προς την Ευρώπη. Αυτή η εξαίρεση από την Σέγγεν είναι μια πραγματική κερκόπορτα, στην οποία εκτιμώ, εικάζω, ότι ένα μέρος αυτών των προσφύγων θα πιεστούν να εγκαταλείψουν. Ξέρετε πώς πιέζουν οι Τούρκοι, έτσι, με πολύ ευγενικό τρόπο. Έτσι, σας παρακαλώ, εγκαταλείψτε, σας παρακαλώ τη χώρα μας, γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας διατηρήσαμε, αλλά πρέπει να το κάνετε και ό,τι νομίζετε. Όσοι έχουν ζώσει και έχουν βιώσει, γιατί μου έχουν μεταφέρει τις εμπειρίες, το τι συνέβη το 1955 και το 1964, θα καταλάβουν αμέσως τι εννοώ. Και δεν είναι μόνον εκείνοι. Είναι και αυτούς που θεωρούν ως γενικούς αντιπάλους του καθεστώτος, οι οποίοι θα βρουν την ευκαιρία να περάσουν στην Ελλάδα και από εκεί και ύστερα να εξαφανιστούν. Μπορεί εντός της χώρας, αλλά μπορεί και εκτός. Το πιθανότερο εκτός. Γιουλενιστές, οι οποίοι τους εμποδίζουν. Οι πιο επικίνδυνοι στη φυλακή, εννοείται έτσι. Οι υπόλοιποι που ακόμα διαβιούν λάθρο, και αυτοί θα εγκαταλείψουν τη χώρα ως ο νούπο. Και αυτό είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να τους διώξουν. Όπως και κάποιους Ήρους. Τώρα το πώς είναι και πώς θα γίνει θα το δούμε. Ναι, βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι στα ελληνικά νησιά θεωρούν ότι καλός πελάτης είναι και ο Τούρκος, ο οποίος έρχεται και επισκέπτεται και αφήνει τα χρήματά του κλπ. Μάλιστα. Εδώ όμως μιλάμε με όρους εθνικής ασφαλείας και όχι οικονομίας. Εδώ μιλάμε με όρους που έχουν να κάνουν με την προστασία της ουσίας της εθνικής μας κυριαρχίας. Και όχι με το αν θα αυξηθεί τόσο της 100 το ΑΕΠ των νήσων. Το ΑΕΠ των νήσων μπορεί να αυξηθεί καλίστως και χωρίς αυτούς τους Τούρκους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τι επιδιώκει λοιπόν πέραν αυτού? Το πρωτοφανές, έτσι. Σέγγεν δεν ισχύει. Αυτό είναι προηγούμενο. Άνευ προηγουμένου. Για τη χώρα μας. Δεύτερον, οικονομική διείσδυση. Υπογράφονται συμφωνίες. Μάλιστα. Όσοι χρησιμοποιούν το λέω για παράδειγμα από ένα συμβάν που έχει υποπέσει στην αντίληψή μου, τουρκικές εταιρείες ως υποκατασκευαστές, γιατί λένε φθηνότερες, γιατί δίνουν καλύτερες προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ωραία. Η ποιότητα, ο παράγων εθνική ασφάλεια που πάει σε αυτά, μήπως με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και ένα πρόβλημα στις δικές μας εταιρείες, οι οποίες βρίσκουν έναν ανταγωνιστή από το εξωτερικό, από ένα σημείο του ορίζοντος εντελώς ανεπιθύμητο. Η διείσδυση λοιπόν της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία έχει πολλά χέρια για να διεισδύσει, δεν σταματάει μόνο στην οικονομία και μπορεί να εκφραστεί με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Από ό,τι διάβαζα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά, όχι τεράστιο. Υπάρχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για την αγορά κυμάτων και οικοπαίδων κλπ. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζουν εκείνοι ότι συμβαίνει στα κατεχόμενα και σε αυτό κατηγορούν τους Ισραηλινούς, θέλουν να το εφαρμόσουν με άλλο τρόπο και στη χώρα μας. Αυτή είναι η ευσεβή στους πόθους. Ναι, δεν πολεμούσαμε τόσα χρόνια τους Οθωμανούς για να τους αναφέρουμε με βίζα. Πάμε παρακάτω. Μια πολύ σημαντική τρίτη προσπάθεια του σχεδίου διεισδύσεως, όπως εγώ το βλέπω, το τονίζω έτσι, όπως εγώ το εκτιμώ, αυτές είναι δικές μου προσωπικές μου εκτιμήσεις, είναι η πολιτισμική. Με όλα εκείνα, με τους οργανισμούς και τους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σώσουν τα οθωμανικά μνημεία, να ενδιαφερθούν για τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες και γενικότερα για τη μουσουλμανική μειονότητα στη χώρα. Και αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα όπλον υπείας διεισδύσεως, ανεμάκτου διεισδύσεως. Και αυτό αγγίζει την εθνική ασφάλεια. Η οποία εθνική ασφάλεια ακόμα στη χώρα μας δεν έχει γίνει κουλτούρα. Ελπίζω κάποτε να γίνει με το καλό και όχι με το ανάποδο. Στρατιωτική διείσδυση. Με ποιο τρόπο? Πολύ απλό. Με την ακύρωση των ελληνικών ενεργειών, των ελληνικών λόμπι, του λόμπι και των λόμπις Ελλάδος και Κύπρου, προκειμένου να αρθεί και να καμφθεί, να πω μια καλή κουβέντα δηλαδή, να αγοράσουν οι βασικοί μας ιστορικοί αντίπαλοι μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας, γιατί εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Βέβαια, αυτό φυσικά δεν υπάρχει, και ούτε και να το σκέφτονται, και ούτε υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν υπήρχε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία ήταν πριν από η χειροτέρα που μπορούσε να υπάρξει ποτέ, εντελώς φανταστική, το λόμπι στην Αμερική ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει έθνος, προστασία του, και να είναι καλά οι άνθρωποι εκείνοι. Υποκλεινόμαστε γιατί κάνουν τα πάντα για να κάνουν τη ζωή των Οθωμανών αναθεωρητών εξαιρετικώς δύσκολη. Ενεργειακή διείσδυση. Τι σημαίνει ενεργειακή διείσδυση? Μα ακούσαμε λίθεν να μας πουλούν ρεύμα από το πυρηνικό εργοστάσιο στα Ακούγιου, το οποίο ουσιαστικά είναι ρωσικό. Όχι όλη τη τεχνογνωσία και τεχνολογία, αλλά και τη παραγωγή. Δηλαδή θα βάλουμε τον Βλαδίμηρο να μας τροφοδοτεί με ενέργεια από την πίσω πόρτα. Όχι, αν θέλαμε, απευθυνόμαστε απευθείαν στον Βλαδίμηρο και θα μας έκανε και καλύτερες τιμές. Αλλά βλέπετε, ας όψεται η Ουκρανία. Έκτη, για μένα η πιο σημαντική, μαζί με την πρώτη, η γεωπολιτική διείσδυση. Τι θέλει να κάνει η Τουρκία? Μα μέσω αυτής της προσεγγίσεως επιδιώκει να μας εξουδετερώσει, διότι εμείς είμαστε η μόνιμη σταθερά που εμποδίζει την ανάδυση της γεωπολιτικής δυνάμεως, περιφερειακής δυνάμεως και προϊόντος του χρόνου πιθανόν, όπως εκείνοι το οραματίζονται, υπερδυνάμεως, αδόκιμος είναι ο όρος, αλλά το χρησιμοποιώ για να καταλάβετε τις διαφορές, ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, να ακυρωθεί η ελληνική αντίσταση, η ελλαδική Ελλάδος και Κύπρου, να μπει η Τουρκία στα διεθνή φόρα, που είναι αποκλεισμένη ερμητικώς και υπάρχουν άνθρωποι στο Υπουργείο Ενεργείας, τους οποίους γνωρίζω και εγώ προσωπικώς και τους δίνω συγχαρητήρια, δεν θέλω να αποκαλύψω το όνομά τους, που έκαναν τα πάντα για να το επιτύχουμε αυτό, και η Τουρκία να μην μπορέσει ποτέ να γίνει ο hub, ο κόμβος δηλαδή, μεταφοράς ενεργείας προς τη Δύση. Δεν είμαστε τόσο ανόητοι για να αυτοκτονήσουμε και σε αυτό το πεδίο. Όχι. Μπορεί να αυτοκτονούμε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις ακρότητες, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Αυτό λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη και εκτίμηση, είναι το σχέδιο της τουρκικής διεισδύσεως. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα. Πριν πάμε να μιλήσουμε για αυτό, θα σας πω δύο πράγματα. Ελπίζω και εκτιμώ, το θεωρώ βάφισκα δεδομένο, έρχονται εορταστικές ημέρες, όταν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, όταν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και άλλοι υπουργοί επισκεφθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από το Καστελόριζο μέχρι την Σαμοθράκη, μακάρι να πηγαίνανε και στη Ζουράφα δηλαδή, άρα είναι βραχονησίες και είναι δύσκολο, ελπίζω να μην βρεθεί κάποιος από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και να πει «Α, καταγγέλλω, κάνει κτλ». Σε θέματα κυριαρχίας δεν διαπραγματευόμαστε. Και όπως απέδειξε και η στάση του ευθυτανούς Ταγίπ Ερντογάν. Ουσιαστικά ο Ερντογάν ήρθε εδώ ευθυτενής, αλλά δεν έφυγε ευθυτενής. Και όσο και αν θέλουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα από μια άλλη σκοπιά, ο Ερντογάν δεν πήρε αυτό που ήθελε κατά βάθη. Άρχισε να το παίρνει ευελπιστώντας ότι εμείς θα είμαστε αμνήμονες και ανόητοι. Ούτε το ένα είμαστε, ούτε το άλλο. Ευγενείς μπορεί να είμαστε. Εγώ είμαι εναντίον αυτής της ευγενίας. Σε καμία περίπτωση δεν δείχνεις ευγένεια στον Τούρκο. Τελεία και παύλα. Ο Τούρκος μπαίνει σε ένα πολύ σκοτεινό δωμάτιο. Είχα πει ξεκινώντας το 2023 ότι ίσως η χρονιά αυτή να είναι η χρονιά της μικράς Τουρκίας. Θα αναστήσετε σε σχετικό βίντεο. Εγώ θεωρώ ότι πράγματι το πρώτο βήμα για τη μικρά Τουρκία έχει γίνει. Και αυτό φάνηκε ιδιαιτέρως μέσω της εντάσσεως και οξύνσεως των ελληνοτουρκικών αμερικανοτουρκικών σχέσεων που δεν έχουν εξομαλυνθεί και της μεγίστου πλέον οξύνσεως με το Ισραήλ. Και ερχόμαστε σε ένα πιο κρίσιμο σημείο. Το έμβλημα της Sinbet, υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ, της ΜΙΤ, η γνωστή και μία εξαιρετέα των Οθωμανών, και η Χαμάς. Δεν ξέρω αν διέλαθε τη προσοχή σας. Οι Ισραηλινοί είπαν ότι εμείς, σε χρόνο που εκείνοι θα επιλέξουν, θα βρουν τρόπο να εξουδετερώσουν, αυτό χωράει πολλές ερμηνείες, τους ηγέτες της Χαμάς που βρίσκονται είτε στο Κατάρ, αλλά κυρίως στην Τουρκία. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε, μια αντιπαράθεση η οποία θα φτάσει ακόμα, μπορεί να φτάσει ακόμα και στη σύγκρουση μεταξύ μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, της Τουρκίας, με στόχο επιθετική προς τη Χαμάς, αμυντική προς τη Χαμάς. Τους προστατεύσουν από τις επιθέσεις. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν οι Ισραηλοί, οι οποίοι είναι από τους πλέον ειδικούς και ικανούς στις γκρίζες επιχειρήσεις, στις μαύρες επιχειρήσεις, κατορθώσουν και θέσουν εκτός, εξουδετερώσουν κάποιον ή κάποιους ή όλους από τα μέλη της Χαμάς. Τονίζω ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται είτε συνεργασία με την ΜΙΤ, είτε εξουδετερώσή της. Άρα μιλάμε για ένα τρίγωνο, το οποίο οι δύο πλευρές του στοχεύουν την Τουρκία και τη Χαμάς. Ίσως να είναι η πιο σκληρά και αθέατος φύσης ενός πολέμου που ξεκίνησε με δηλώσεις και καταλήγει σε πόλεμο πρακτόρων. Αυτό θα το δούμε πολύ συντόμως να εκτελήσεται, αν δεν εκτελήσεται ήδη, αυτές οι επιχειρήσεις δεν τις γνωρίζουμε, και θα είναι και το σημείο αναφοράς του κατά πόσον έχει η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ περάσει ακόμα ένα πιο υψηλό και πιο επικίνδυνο κατόφλι κρίσεως. Φίλοι και φίλες, δεν είναι τυχαίο που υπήρξαν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου άρθρα, δηλώσεις, σενάρια για μια σύγκρουση μεταξύ Sinbet και ΜΙΤ. Η ΜΙΤ μπροστά στη Sinbet είναι, πώς να σας το πω, μια σύγκρουση η οποία δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω με τη μορφή ανθρώπων, αλλά με τη μορφή ζώων. Από τη μια έχουμε ένα λιοντάρι και από την άλλη έχουμε ένα λιονταράκι. Και το λέω αυτό διότι και η τεχνογνωσία, σεβόμαστε πάντοτε τις μυστικές υπηρεσίες, γιατί είναι μυστικές υπηρεσίες και ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή η δομή που έχει η Sinbet σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την βάλει στην ίδια μοίρα με την ΜΙΤ. Η ΜΙΤ έχει κάνει τεράστια άλματα, η ΜΙΤ έχει δημιουργήσει νέες υποδομές, σαφώς είναι σε τροχιά ανόδου, αλλά από την άλλη πλευρά, από όσα διαβάζουμε και μαθαίνουμε, από την άλλη πλευρά οι Ισραηλοί δεν παίζουν. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τους παρακολουθούν και άλλοι. Η CIA, η NSA, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρομαι. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά από λίγο με πολλά και ενδιαφέροντα. Επανέλθαμε. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε είναι αλήθεια. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί, έχουν σχεδόν ξεγυμνωθεί, είναι με τα εσώρουχά τους. Πραγματική δυστυχία, έσχος. Μόνο που δεν προέρχονται από την Γάζα. Και αυτοί που εικονίζονται δεν είναι τρομοκράτες της Χαμάς. Οι εικόνες είναι μετά την 15η Ιουλίου του 2016, όταν ο τουρκικός στρατός, ένα κομμάτι του, στασίασε, πραγματοποίησε το πραξικόπημα και οι πέτυχοι στη συνέχεια συνελήφθησαν και οι ύποπτοι και υπέσαν αυτήν ακριβώς την ατιμωτική μεταχείριση από τις μονάδες ασφαλείας της Τουρκίας. Γιατί το λέω αυτό? Είναι πολύ ντροπιαστικές αυτές οι εικόνες. Διότι όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και κατηγορούν τους Ισραηλινούς ότι πράττουν και ενεργούν με αυτόν τον τρόπο κατά των τρομοκρατών της Χαμάς, κάποιος θα πρέπει να τους υπενθυμίσει ότι ακριβώς τα ίδια έπραξαν πριν από μερικά χρόνια. Όχι με εχθρούς, αλλά με ομοεθνείς τους. Με ομογλώσσους τους μάλιστα. Αυτούς που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί στο ίδιο έθνος δεν είναι. Αυτή λοιπόν η εικόνα, η κατακριτέα, είναι μια εικόνα η οποία πρώτα την είδαμε στην Τουρκία, αναφέρομαι για τις δηλώσεις των Τούρκων, και μετά στο Ισραήλ. Και νομίζω, όπως λέει και ο λαός, υπογάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Εδώ γελάμε, υπομοιδιούμε αν θέλετε. Είναι μια κατάσταση στην οποία η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι υπερβαίνουν τις λεκτικές ακρότητες σε βάρος του εβραϊκού κράτους με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και αυτό θεωρώ ότι πυροδοτεί μια ένταση και μια όξυνση η οποία δεν θα καταλαγιάσει μετά από μερικά χρόνια. Ίσως και ποτέ. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα. Μάλιστα. Καταρχήν να δώσω από το παρόντος βήματος συγχαρητήρια στον Διονύσιο Θεριστόπουλο και στην ομάδα του Special Spotting Hellenic Special Spotting Units Photography. Άνθρωποι οι οποίοι, εγώ πραγματικά τους θαυμάζω, διότι παίρνουν τις φωτογραφικές μηχανές, αναρριχώνται, ουσιαστικά είναι μια μορφή καταγραφής αεροπορικής δραστηριότητας σε διάφορα σημεία της πατρίδος μας, ακολουθούν τα προγράμματα των ασκήσεων και βγάζουν εκπληκτικές φωτογραφίες. Συγχαρητήρια στα παιδιά, για μένα όλοι παιδιά είναι. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους νέους που διατηρούν το πνεύμα της αεροπορικής ιδέας. Αυτοί, ουσιαστικώς αυτά τα παιδιά όχι απλώς εμφορούνται, αλλά φλογίζονται από την ιδέα το ότι αντιμετωπίζουν, βλέπουν κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες, ενίοτε και επικίνδυνες, τα μαχητικά αεροσκάφη μέσα σε χαράδρες, να πραγματοποιούν ελιγμούς, να φέρουν όπλα κλπ. Το αναφέρω αυτό διότι ο αγαπητός φίλος Διονύσιος μου έστειλε αυτή τη φωτογραφία από το Israel Aviation Tours. Κάτι αντίστοιχο spotting δηλαδή που έχουμε και εμείς. Τι βλέπουμε σε αυτό? Ίσως την πιο καθαρή εικόνα του μέλλοντός μας. Ένα Ισραηλινό F-16, το οποίο φέρει δύο βλήματα αέρος εδάφος Ramvage. Θυμάστε, και εδώ βλέπουμε άφεση του Ramvage. Τα βλήματα Ramvage χρησιμοποιήθηκαν και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Γάζα. Αυτά λοιπόν τα νέα μαχητικά αεροσκάφη, τα Viper στην προκειμένη περίπτωση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που εξυγχρονίζονται από την ΕΑΒ, το επόμενο διάστημα, θα δούμε πότε, θα εξοπλιστούν με αυτά τα υπέροχα βλήματα, καταπληκτικά βλήματα υψηλής ακριβίας και φωνικότητος και υψηλωτά του ταχύτητος, πολύ υψηλής ταχύτητος, και θα αποτελέσουν άλλο ένα ουσιαστικό βέλος στην φαρέτρα της πολεμικής μας αεροπορίας. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή αφορά με την σχεδόν ηλυμένη απόφαση να εξαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από τις δαπάνες του χρέους. Κάθε ελληνική κυβέρνηση είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αν θέλετε και μια ωραία δικαιολογία, παύλα επιχειρηματολογία εναντίον των εξοπλισμών. Ότι οι εξοπλισμοί θα καταγράφονται στο χρέος και αυτό θα το επιβαρύνει. Με αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι τώρα θα μπούμε στη διαδικασία να ξοδεύουμε αλογίστως, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα. Όλα καθορίζονται από τις αντοχές της ελληνικής και εθνικής οικονομίας. Με αυτόν όμως τον τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερο, διακλαδικό στις ανάγκες μας και να προχωρήσουμε εγκαίρως πριν ο χρόνος τον οποίο η Τουρκία εναγωνίως ζητά να της παρασχεθεί, χρόνος αμνηστίας, κακής συμπεριφοράς, θα τον ονόμαζα εγώ έτσι, με σκοπτικό τρόπο, δεν θα το κάνουμε αυτό. Το ότι συνομιλούμε και μιλάμε δεν σημαίνει ότι τους δίδουμε χρόνο. Στο κάτω-κάτω και τα αξιοπλιστικά μας προχωρούν, υπάρχουν κάποια θεματάκια, θα τα λύσουμε εκτιμώ με αυτήν ακριβώς την απαλλαγή, όπου και η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό θα έχουν προτεραιότητα. Και για να είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι, πρώτα αυξάνουμε τη διαθεσιμότητα στο μέγιστο δυνατό όλων των οπλικών μας συστημάτων, των πλατφορμών, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Δεύτερον, έχουμε το απόθεμα, το επαρκές των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν όλες αυτές οι πλατφόρμες, εναέριες, επίγειες, θαλάσσιες, επιφανείας, υποθαλάσσιες. Έχουμε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, έτσι κερδίζονται οι πόλεμοι, πυρομαχικών, άλλη πονεμένη ιστορία, δεν θα το θίξω στην παρούσα φάση, αναφέρομαι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, και μετά κοιτάμε τι καινούργιο μπορούμε να αποκτήσουμε. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο, να το ξανατονίσω, εντάσσουμε την εκπαίδευση των εφέδρων. Οι έφεδροι πολεμούν, οι έφεδροι μάχονται, ματώνουν και δίνουν τις νίκες. Την αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές, ακόμα μεγαλύτερα. Δεν χρειάζεται να λέμε, τοποθετήσαμε, είχαμε εισαγωγή 20-30 παιδιών παραπάνω. Γιατί παιδιά είναι αυτά. Και λύσαμε το πρόβλημα. Οι νέες ένοπλες δυνάμεις απαιτούν πολλά και εξειδικευμένα στελέχη και χρήματα για την εκπαίδευσή τους. Με πολλούς τρόπους. Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις. Η Ουκρανία και η Γάζα είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Ένα είναι το νόμισμα. Το νόμισμα είναι πολεμικό. Είναι ο νόμισμα του Άρεος. Ο Άρης, ο θεός του πολέμου. Και έχει δύο όψεις αυτή τη στιγμή. Μία που λέει Γάζα και άλλη που λέει Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι η κορώνα, αν θέλετε, ή η κεφαλή, κορώνα το λέω εγώ, και η Γάζα είναι τα γράμματα. Αυτό είναι το νόμισμα, το οποίο θα πρέπει να πληρώνουμε τον αντίπαλο, όχι να το εισπράττουμε. Να το καταλαβαίνουμε και να το κατανοήσουμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Από τις στήλες, μάλλον το βήμα, παλαιότερα από τις στήλες των περιοδικών, από το παρόν βήμα της τηλεοράσεως, των τηλεοπτικών, σε εσάς τους τηλεθεατάς και τις τηλεθεάτες που παρακολουθείτε, ίσως είμαι ο μοναδικός, ο οποίος ως δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής, πιέζω και προβάλλω τόσο πολύ την ιστορική αναβίωση. Ένας από τους αγαπημένους μου συλλόγους ιστορικής αναβιώσεως είναι η Ελληνική Ομάδα Ιστορικής Αναβιώσεως, η οποία δεν ασχολείται μόνο με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως άλλη αντίστοιχη ομάδα που σας την έχω παρουσιάσει και θα την ξαναπαρουσιάσω στο μέλλον, αλλά με τη νεωτέρα ιστορία. Προσέξτε αυτή τη φωτογραφία, η οποία είναι κλασική από το μέτωπο της Βορείου Ηπείρου. Για μένα είναι η Βόρειος Ηπείρος. Και εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση, προσέξτε, πώς έχουν προσπαθήσει οι αναβιωτές να δώσουν μια εικόνα, όχι 100% ακριβής, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς την ομοιότητα, η οποία σχετίζεται με την εορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτηδος του πυροβολικού, στις 4 Δεκεμβρίου. Το γεγονός ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ αυτή την προσπάθεια. Και ο νυν πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, ο Αναστάσιος Δάσκος, ο οποίος πράττει τα πάντα και πολύ περισσότερο των δυνατοτήτων του για να φέρει κοντά την αναβίωση, την ιστορική, με τη σύγχρονη νεολαία, με τα σύγχρονα δρόμενα. Αυτές οι ομάδες, και εν προκειμένου η Ελληνική Ομάδα Ιστορικής Αναβιώσεως, η οποία ουσιαστικά έχει και έναν ηθήνοντα νόα, ο Στέφανος ο Σκαρμίτζος, συγχαρητήρια Στέφανε, η δουλειά σας, η εργασία σας φαίνεται και σε ένα και των παιδιών, πάντα τα τέτοια, πράττει ό,τι είναι δυνατόν, προσέξτε, χωρίς, δηλαδή με μηδενική κρατική υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι αναδίνουν τον αέρα και το πνεύμα της εποχής, το μεταλαμπαδεύουν και το κάνουν ξοδεύοντας δικά τους χρήματα. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε να χειροκροτούμε και να γυρίζουμε την πλάτη, αλλά να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Καλά τα εύσημα από τηλεοράσεως και από αρχηγούς και από προέδρους, αλλά το κράτος έχει μορφή. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε και από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και από το Υπουργείο Πολιτισμού, ακόμα και από το Υπουργείο Τουρισμού να επιχορηγηθούν, προκειμένου να δείξουν μια εικόνα η οποία όλο και περισσότερο έρχεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Του ιστορικού παρελθόντος, της στρατιωτικής ιστορίας. Αν δείτε το τι γίνεται στο εξωτερικό, το έχω παρουσιάσει πολλάκις, θα εκπλαγείτε. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος ιδιαίτερος λόγος. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα και θα σας το εξηγήσω. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Ιστορική αναβίωση. Επί τη ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου του 1940, εξαιρετική φωτογραφία του φωτογράφου φίλου Ηλία Πρεγαντή. Ηλία, έβγε, είσαι εσύ που φέρνεις το παρελθόν στο παρόν και νομίζει κάποιος ότι υπάρχουν έγχρωμες φωτογραφικές μηχανές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτό είδατε. Ναι, ξέρω. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Σεράγεβο, 19 με 22 Μαρτίου του 23. Στο Μόσταρ. Αυτό το πρόγραμμα, λέει, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε. Και τι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή χρηματοδοτείται. Μάλιστα. The Ottomans in. Δηλαδή, υπάρχουν ιστορικοί αναβιωτές, οι οποίοι προπαγανδίζουν σε όλα τα μέρη των πάλε ποτέ που μπορούν επαρχιών της αυτοκρατορίας τους και δι μουσουλμανικά, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι το Κωσυφοπαίδιο και εν προκειμένου η Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σαράγεβο, την Οθωμανική κληρονομιά. Αυτό λοιπόν που εμείς το βλέπουμε και λέμε πω, κοίταξε να δεις πόσα χρήματα κρύβονται πίσω από εκείνους, δεν θα πω ότι κρύβονται πολλά χρήματα, αλλά έξυπνα χρήματα. Και ο έξυπνος τρόπος, να είστε δηλαδή smart power, που έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, η έξυπνος δύναμη απαιτεί έξυπνους χειρισμούς. Ναι, εμείς έχουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα. Ναι, δεν είμαστε soft power. Είμαστε, και αυτό πρέπει να γίνουμε μάλλον, smart power. Ένας τρόπος είναι να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους συλλόγους αναβιώσεως για το δικό μας το καλό. Το δικό μας το τουριστικό, αν θέλετε, κεφάλαιο. Τη δικιά μας ιστορική αντιπροσώπευση. Ποιος, για παράδειγμα, δεν θα ήθελε τη στιγμή που έρχεται ο Ερντογάν και ανεβαίνει τις σκάλες του Μεγάλου Μαξίμου, δεξιά και αριστερά να τον περιμένουν αναβιωτές οι οποίοι τι θα φορούν, στολές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που θα παραπέμπουν στον Ηράκλειο, στο Μέγα Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Έτσι, το λέω για ολίγο. Στολές οι οποίες ουσιαστικά θα αναγκάσουν τον Τούρκο, τον Νεοοθωμανό, να συγκλονιστεί για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Η δύναμη της εικόνας. Και να είναι και ο Ηλίας ο Περγαντής από μια πλευρά και να τραβάει εξαιρετικές έξοχες φωτογραφίες και να τους στέλνουμε με αφιέρωση. Δεξιά και αριστερά της Επιτροπής Υποδοχής του Τούρκου Προέδρου στο αεροδρόμιο. Μια ολόκληρη σειρά αναβιωτών που να περιλαμβάνουν από την αρχαία Ελλάδα, από τον Τροϊκό Πόλεμο, αν θέλετε, μέχρι τώρα. Και να συγκλονίζεται αυτός ο οποίος περπατά, γιατί όλοι ξέρουν ιστορία, εμάς μόνο μας μαθαίνουν, θέλουν να μας μαθαίνουν να μην την ακούμε. Η γοκ κουλτούρα που σιγά σιγά αναθαρεύει, αλλά είναι ρερναία ύδρα και θα τους κοπούν τα κεφάλια. Ο Σονούπο, και να βλέπει την ιστορία να παρελάβει μπροστά του. Να καταλάβει δηλαδή πόσο μικρός είναι απέναντι στην ελληνική ιστορική παράδοση. Και όχι μόνο στρατιωτική, την ιστορική παράδοση. Να βλέπει δηλαδή να περπατά και μπροστά του να παρελάβει η ιστορία. Και μέσα του θα νιώθει εκείνη τη στιγμή όχι μόνο μικρότητα και φόβο, γιατί θα προκαλούν αυτές οι εικόνες φόβο, δηλαδή δέος, κατά τον Θουκυδίδη, αλλά θα καταλάβει ότι αυτόν που θα πάει να συναντήσει, αυτός θα πάει να συναντήσει, έχουν πλήρη συνείδηση της εθνικής καταγωγής και του ανασχετικού τους ρόλου. Διότι όταν ο Τούρκος έρχεται εδώ και κραδένει την χατζάρα την οποία έχει βάψει με φύλλα ελέας, κλάδο, ως κλάδο ελέας, έρχεται εδώ και εμείς οφείλουμε να τον αναχαιτήσουμε. Η Ελλάδα είναι ανασχετική δύναμη. Είναι η δύναμη η οποία πάντοτε κρατούσε την Ανατολή στα όρια της. Το πράξαμε μέχρι το 1071. Και μετά από τη μαχαιριά από τη Δύση το 1204 ανθέξαμε άλλους 2,5 αιώνες. Και πάλι συνεχίζαμε να το πράττουμε μετά την Επανάσταση και την απελευθέρωσή μας. Αυτά πρέπει να τα διαφημίζουμε όχι με απλές εικόνες, αλλά να τα χρησιμοποιούμε με τρόπο εμβληματικό. Με έναν τρόπο που θα το βλέπει ο άλλος δίμετρους λεβέντες, οι οποίοι θα φέρουν τα όπλα των αρχαίων Ελλήνων και θα λέει, κοίταξε να δεις, πού βαδίζω, ποιον θα συναντήσω. Όσο κοντός και αν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, σχήμα λόγου έτσι, τόσο τεράστιος θα φαίνεται στα μάτια τους. Γιατί αυτές οι εικόνες απεικονίζουν 5.000 ετών ελληνική στρατιωτική ιστορία. Μια τεράστια παρακαταθήκη. Αυτήν δεν μπορούμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Ποιος μπορεί λοιπόν ο καλύτερος τρόπος να το κάνει? Οι αναβιωτές. Και συγχαρητήρια στον προηγούμενο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έφερε για πρώτη φορά στις στρατιωτικές παρελάσεις αναβιωτές και έντισε και έδωσε και την άδεια να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εκδηλώσεις από το Ρούπελ μέχρι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν η στρατιωτική αναβίωση, η ιστορική αναβίωση είναι ένας χώρος που μπορεί να εμπλέξει το Υπουργείο Παιδείας, δεν το είχα πει πριν, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Βασικά ο ίδιος ο ελληνισμός. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περνάω λάθος μηνύματα. Οι Έλληνες έχουμε αγωνιστεί κατά του Γερμανού, του γερμανικού στρατού, παύλα ναζισμού, του Ιταλικού στρατού, παύλα φασισμού και των πρόξη των Σοβιετικών, των κομμουνιστοσημωρητών, ο λεγόμενος δημοκρατικός στρατός. Ο στόχος μας δεν είναι ούτε να ξύνουμε πληγές, ούτε να δημιουργούμε προβλήματα. Ο στόχος μας είναι να μην ξεχνάμε. Ο στόχος μας είναι να θυμόμαστε ότι πριν από μερικές δεκαετίες, στα Δεκεμβριανά, στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη, η χώρα μας αντιστάθηκε. Αντιστάθηκε και έμεινε στη Δύση. Το πρόβλημά μας είναι ότι από την άλλη πλευρά συνεχίζουν ακόμα και είναι εριστικοί θεωρώντας ότι έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία και αποκαλούν τη σύγκρουση αυτή ως εμφύλιο. Ενώ οι ίδιοι θεωρούσαν τον ελληνικό στρατό ως εθνικό στρατό. Δηλαδή, όταν εσύ πολεμάς το στρατό και τον ονομάζεις εθνικό και εσύ είσαι ο δημοκρατικός, άρα βάζεις ένα ταξικό πρόσημο και λες εγώ είμαι ταξικός, όχι είμαι ταξικός, είμαι ταξικός και στην άλλη πλευρά είναι ο εθνικός. Άρα τα δαιμονοποιούμε όλα και εμείς είμαστε οι καλοί, οι οποίοι αν κερδίζαμε, όχι μόνο θα είχαμε συνεχίσει τις ακρότητες που ξεκινήσαμε κατά διάρκεια της κατοχής, αλλά τις είχαμε επεκτείνει. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το πρώτο αίμα δεν χύθηκε το Δεκέμβριο. Το πρώτο αίμα χύθηκε όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ελεγχόμενο ηγεσία του ΕΑΜ Ελλάς άρχισαν να στρέφονται κατά των ελληνικών ανταρτικών οργανώσεων. Κατά του συντάγματος Ψαρού, το 543. Όταν ξεκίνησαν να εκτελούν Έλληνες, γιατί ήθελαν να εφαρμόσουν το σοβιετικό καθεστώς. Και δεν αναφέρομαι σε μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που υπηρέτησαν φιλοτίμως το ΕΑΜΕΛΑΣ και πολέμησαν γι' αυτό, αλλά για την ανεξαρτησία της πατρίδος, όχι για την επιβολή της Σοβιετικής δικτατορίας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή χτυπάμε τη γουό κουλτούρα, συν την κομμουνιστική αριστερά που επιχειρούν να αλλάξουν την ιστορία κατά του έθνους, τιμή και δόξα σε εκείνους, όπως ήταν ο συνταγματάρχης Σαμουήλ της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής και στο Σύνταγμα Μπακριγιάννη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Παραδύναμιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ, καιν της δεινής ευέλπιδης.